συντροπηθεί εγώ και εγώ με αφορμή τον πρόσφατο σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Θα επιχειρήσω να βάλω συζήτηση μερικές σκέψεις και συμπεράσματα, κυρίως σε σχέση με τις επίσημες πολιτικές αντιμετώπισης και πρόληψης καταστροφών και κάποιες ειδικότερες πλευρές σε σχέση με τον ρόλο της τεχνικής και επιστημονικής κοινότητας. Μετά από κάθε καταστροφή βλέπουμε το ίδιο έργο, έχουμε μηχανικούς και επιστήμονες να καλούνται να απαντήσουν ξανά στο ερώτημα τι έφταξε για την καταστροφή, γιατί υπήρξαν τόσες καταρρεύσεις, απώλειες ζώων, κατοικιών, οικοδομών. Ειδικά στο σεισμό το τελευταίο στην Τουρκία, τα στοιχεία από τις πρώτες μέρες ήταν συντριπτικά ώστε να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης η ποιότητα των κατασκευών και ειδικά των νεότερων που έχουν φτιαχτεί μετά τον καινούριο σεισμικό κανονισμό, μετά το 1999 και το σεισμό της Κωνσταντινούπολης. Είδαμε όμως στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις πρώτες μέρες, σε μια χώρα που η αντισεισμική θωράκιση θα έπρεπε να είναι το κύριο και βασικό στη συζήτηση, να κυριαρχούν κάποιες άλλες πλευρές για το ασύλληπτο μέγεθος του σεισμού, για το κατά πόσο ήταν ακραίο φαινόμενο και για πόσο χαμηλές πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, περίτεχνα αποφεύγεται η συζήτηση για το ουσιαστικό που είναι η δικιά μας ετοιμότητα ως κοινωνία και αντίστοιχα μπαίνουν στην άκρη και οι άμεσες διεκδικήσεις του οργανωμένου λαϊκού και εργατικού κινήματος, που είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Και αυτό την ώρα που πολλοί και σοβαροί αξιόλογοι επιστήμονες τόνισαν ξανά το αυτονόητο που ακούστηκε και πριν, δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές παρά μόνο φυσικά φαινόμενα. Και ότι η καταστροφή που προκύπτει επειδή δεν είμαστε παρκώς προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν, γιατί μετά από κάθε καταστροφικό γεγονός διαπιστώνουμε το ίδιο και τι φταίει πραγματικά? Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσω και εγώ να σταθώ, φωτίζοντας λίγο παραπάνω το ευρύτερο πλαίσιο που κυριαρχεί στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών. Πρώτο ερώτημα, είναι θέμα ελλιπούς γνώσης ή ανεπάρκειας δικιάς μας και των κανονισμών μας? Είναι ακριβές, δεν είναι ψέμα ότι ο σεισμός στην Τουρκία ήταν εξαιρετικά ισχυρός και ότι ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις του αντισεισμικού κανονισμού της Τουρκίας και με βάση τα διεθνή πρότυπα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για το πνεύμα των αντισεισμικών κανονισμών αυτό που ακούστηκε πριν, ότι η προσέγγιση τους είναι στατιστική. Δηλαδή, συνεκτιμάται ο σεισμικός κίνδυνος για μια περιοχή με τις απαιτήσεις των κατασκευών, την εκτιμόμενη διάρκεια ζωής μια κατασκευής και εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας εναντί βλαβών. Άρα, μιλάμε για μια λεπτή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και κόστους. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα επανέλθουμε και στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι αν οι δράσεις ξεπεράσουν τις τιμές σχεδιασμού, η εμφάνιση βλαβών είναι αναμενόμενη και αναπόφευκτη. Αλλά ακριβώς επειδή οι κανονισμοί αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεπεραστούν οι δράσεις σχεδιασμού, προβλέπουν επίσης να υπάρχει και η αντίστοιχη ανοχή στις κατασκευές, στις βλάβες, ώστε αν συμβούν οι βλάβες να μην οδηγήσουν σε κατάρρευση, να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην οδηγήσουν σε κατάρρευση. Επομένως, η ισχύ του σεισμού, η ανεπάρκεια του κανονισμού, από μόνο τους δεν αρκούν να εξηγήσουν τον μεγάλο αριθμό των καταρρεύσεων που υπήρξε, των ξαφνικών καταρρεύσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου γεγονότος, στο οποίο οφείλεται και η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων και των πληθυσμών. Άρα, ούτε είναι ούτε η εξήγηση ότι ο σεισμός ήταν διπλός είναι αρκετά πιστική, γιατί οι περισσότεροι θάνατοι συνέβησαν το πρώτο γεγονός. Δεύτερο ερώτημα. Είναι θέμα εγκληματικής αδιαφορίας, έλλειψης επίγνωσης ή μη συμμόρφωσης με τις αρχές της επαγγελματικής διοντολογίας? Όλοι γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη ενός αντισεισμικού κανονισμού και οδηγιών δεν εξασφαλίζει ότι αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις ήδη πλέον από το πεδίο στην Τουρκία που δείχνουν ότι ο λανθασμένος σχεδιασμός και παραλήψεις βασικών κανόνων της κατασκευής είναι η βασική αιτία των καταρρεύσεων στην Τουρκία. Άρα το ερώτημα πλέον είναι γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι κανονισμοί και οι στοιχειώδη κανόνες. Μια προφανής απάντηση είναι το κόστος ξανά. Γιατί αν ακολουθήσει κάποιος πιστά τους κανόνες σημαίνει αυξημένο κόστος υλικών και μεροκάματων. Το οποίο γεννάει σε όλους μας το επόμενο ερώτημα, ποιος και γιατί θα επέλεγε μια τέτοια μείωση του κόστους σε βάρος της ασφάλειας. Και εδώ πολλοί ειδικοί, ακαδημαϊκοί και άλλοι αποδίδουν το φαινόμενο είτε στην έλλειψη παιδείας, αυτό πηγαίνει είτε στην έλλειψη επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας, είτε σαν έλλειψη επίγνωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών για τον κίνδυνο, ή ακόμα και ως έλλειψη ηθικών κανόνων και αρχών επαγγελματικής διοντολογίας. Στην περίπτωση της Τουρκίας,
δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω. Και ο συνδυνικός κίνδυνος ήταν γνωστός και το επίπεδο της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης σε μια χώρα του G20 συμβαδίζει, έχει συγκλίνει και συμβαδίζει με την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό πρέπει να το συνδέσουμε και με το παράδειγμα που ακούστηκε πριν, με την κυβερνητική απόφαση της Τουρκίας να τακτοποιούνται οι παραβιάσεις στην κατασκευή με ένα απλό πρόστιμο για να μην παρεμποδιστεί το οικονομικό θαύμα της Τουρκίας ως αναδυόμενης παγκόσμιας δύναμης, αλλά και ως ανάγκη να καλυφθούν οι πιεστικές στεγαστικές ανάγκες του πληθυσμού της. Εδώ αναδεικνύονται πλευρές ενός παγκόσμιου φαινόμενου που και στη λίστα του ΟΗΕ, των παγκόσμιων προκλήσεων του ΟΗΕ, είναι αρκετά ψηλά. Είναι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης νούμερο 11, με τίτλο «Βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις και τοπικές κοινότητες». Κρατήστε τον τίτλο και την ορολογία που χρησιμοποιείτε, γιατί θα αναφερθούμε και μετά στην έννοια της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας. Περιληπτικά, κάτω από αυτό το στόχο αναδεικνύεται το εξής πρόβλημα. Υπάρχουν ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές και ακραίες ταξικές αντιθέσεις σε όλες τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, που σε συνδυασμό με πληθυσμιακή αύξηση δημιουργούν συνθήκες ανεξέλεγκτης αστικοποίησης, και αυτό συνεπάγεται έκρηξη οικιστικών αναγκών, χωρίς να διασφαλίζονται ταυτόχρονα οι απαραίτητοι πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί όροι. Να υπάρχει κατάλληλη υγεία, οικιστική χρήση, πρόσβαση σε δίκτυα, υγειονομικά, ενέργεια, ίδρυψη, αποχέτευση. Και όλα αυτά γίνονται σε συνθήκες περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, υλικών, τεχνικών μέσων και εν μέρη τεχνογνωσίας, το αφήνω στο τέλος γιατί δεν είναι το κύριο. Αλλά ακραίες κοινωνικές αντιθέσεις δεν ισχύουν μόνο στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, ισχύουν και στις χώρες του G7. Και είναι ένα φαινόμενο καθαρά ταξικό. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δηλαδή καλείται να ακολουθήσει την κοινωνικά οργανωμένη ζωή, λύνοντας και το πρόβλημα της κατοικίας όπως μπορεί, αξιοποιώντας όποια χρηματοπιστωτικά μέσα, για παράδειγμα στεγαστικά δάνεια, είναι διαθέσιμα, που δεν είναι διαθέσιμα και σε όλους. Γι' αυτό και είναι χαρακτηριστική διαπίστωση του ΟΗΕ ότι σήμερα, που μιλάμε στον 21ο αιώνα, ένας στους 7 κατοίκους του πλανήτη κατοικεί σε παραγκοπόλεις. Αλλά και για τους υπόλοιπους, που ζούμε σε ανεπτυγμένες χώρες κλπ. Και δεν ζούμε σε παραγκοπόλεις, η λύση δίνεται μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την αγορά, όπου συναντιούνται οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των οικοκυριών με την ανάγκη των εργολάβων και των κατασκευαστών για κέρδος, το οποίο πολλές φορές επιτυχάνεται και σε βάρος της ασφάλειας. Άρα λοιπόν η προσέγγιση αυτή, η έλλειψη παιδείας για την ανεπτύγμενη, την αγνόηση του κινδύνου, είναι ελιτίστικη, γιατί παραβλέπει τους πραγματικούς κοινωνικούς και οικονομικούς όρους κάτω από τους οποίους λειτουργεί η ιδιωτική αγορά της κατοικίας. Όπως επίσης είναι παραπλανητικός ο διαχωρισμός της ανήθικης και το εσχροκέρδειας των κατασκευαστών από την νόμιμη κερδοφορία της οικοδομικής βιομηχανίας σε ολόκληρη της την αλυσίδα, από τη διαθέσιμη γη, από τους προμηθευτές υλικών, από τους εργολάβους και τις υπηρεσίες, και αφήνω απ' έξω και το χρηματιστήριο της αγοράς των ακινήτων. Οι ίδιοι ακριβώς δηλαδή μηχανισμοί που μειώνουν το κόστος και παράγουν κέρδος, που βρίσκονται πίσω από τις εγκληματικές παραλήψεις στην αγορά της Τουρκίας, είναι οι ίδιοι που καθιστούν την κατοικία ένα πανάκριβο έως απλησίαστο αγαθό για την πλειοψηφία των εργαζομένων στις αναπτυγμένες χώρες. Και αυτό το λέω για να επανέλθω στην ισορροπία ασφάλειας και κόστους που αναφέραμε πριν, γιατί μόνο ως ανέκδοτο ακούγεται στην εποχή μας το γνωστό επιχείρημα ότι αν φτιάχναμε ασφαλέστερα σπίτια θα μπορούσαν να τα αγοράζουν μόνο οι πλούσιοι. Γιατί σήμερα ποιος μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι? Το ριζοσπαστικό εδώ είναι να βγούμε τελείως από το δίλημα ασφάλεια ή κόστος που βάζει η αγορά και να αναρωτηθούμε, είναι δυνατόν να έχουμε και φτηνή και ασφαλή κατοικία κατασκευή? Και αυτό με φέρνει στο επόμενο ερώτημα που αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος. Αν μπορεί ο σχεδιασμός και η ασφάλεια του δομημένου περιβάλλοντος να είναι ιδιωτική υπόθεση? Γιατί ο ιδιωτικός δικαιωματισμός και η ατομική ευθύνη διαπνέουν ολόκληρο το πνεύμα της σύγχρονης αστικής πολιτικής της βιώσιμης ανάπτυξης που προβάλλεται από τον ΟΗΕ, αλλά έχει περάσει και σε όλα τα κίνητρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε όλες τις χώρες που ακολουθούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Θυμηθείτε τους όρους τους οποίους αναφέραμε στην αρχή: η βιώσιμη ανάπτυξη και οι στρατηγικές μείωσης του ρίσκου έναντι φυσικών καταστροφών, που είναι ευθυγραμμισμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε κανένα μέρος τα κείμενά τους δεν θέτουν ως στόχο την ισορροπημένη γενικευμένη ευημερία για το λαό, αλλά έχουν την εφετηρία τους στη συντήρηση μιας κατάστασης
ελάχιστων συνθήκων επιβίωσης και να διανομής της φτώχειας σε συνθήκες περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. Ουσιαστικά, αναγνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν χρειάζεται να είναι εγγυημένα ασφαλή, αρκεί να επιδεικνύουν αρκετή ανθεκτικότητα και να μπορούν να επανακάπτουν από τις φυσικές καταστροφές με δικιά τους ευθύνη και μέσα. Αυτή η λογική της ατομικής ευθύνης είναι που ανοίγει και διάπλατα την πόρτα στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών μέσω των ασφαλιστικών συμβολέων, τα οποία φυσικά χρεώνουν και ανάλογα για τις περιπτώσεις του υψηλού ρίσκου ή θα αφήνουν παραθυράκια και εξαιρέσεις για τα λεγόμενα ακραία φαινόμενα. Και η ίδια η επιστημονική έρευνα στον τομέα της αντισεισμικής μηχανικής είναι τα τελευταία χρόνια ευθυγραμμισμένη με την ανάγκη των ασφαλιστικών εταιριών για να έχουν αξιόπιστα στατιστικά μοντέλα εκτίμησης απειλών, το λεγόμενο hazard, ή συμπεριφοράς και τροτότητας κατασκευών, το λεγόμενο vulnerability, και κινδύνου ή ρίσκου. Στα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ασφαλιστικών οργανισμών γίνεται ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα δεν είναι να προλαμβάνει την καταστροφή και να προστατεύει ζωές, αλλά είναι να βοηθάει οικονομικά στην ανάκαμψη και στην αντεχνικότητα, να παρέχει ένα ακόμα μέσο ώστε αυτούς που καλύπτουν το ασφαλιστικό συμβόλαιο να επανακάμψει. Όταν η συζήτηση πάει στη μείωση αυτού του κινδύνου, ενώ η συζήτηση στο ερευνητικό επιστημονικό κομμάτι, εκεί είτε επικρατεί σιωπή, είτε η συζήτηση περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις για να γίνουν τα πράγματα όχι ασφαλή αλλά ασφαλέστερα. Αυτοί είναι όροι που χρησιμοποιούν οι επίσημες πολιτικές του DRR, του Disaster Risk Reduction. Όχι καλά και επαρκή, αλλά καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό το καλύτερα και το ασφαλέστερα ορίζεται στο μέτρο των δυνατοτήτων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της τοπικής κοινωνίας. Έτσι όπως επιτάσσει η κυρίαρχη λογική της ατομικής ευθύνης. Και ναι, είναι, αν κάποιος θέλει να διαβάσει παραπάνω, είναι, όλα αυτά συνοψίζονται κάτω από την αρχή των 3B, Build Back Better, που είναι στα επίσημα κείμενα. Συνεπώς, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, η επιστήμη και η τεχνική κοινότητα, ενώ έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια της, μέσα στο σημερινό σύστημα αδυνατεί να δώσει μια ουσιαστική ριζοσπαστική απάντηση στο ερώτημα ποιος μπορεί και πώς να υλοποιήσει μια αποτελεσματική πολιτική για την ασφάλεια του λαού. Τελικά, οι ασφαλείς αντισεισμικές κατασκευές είναι πρόβλημα της μηχανικής ή της καπιταλιστικής οικονομίας. Σήμερα δεν υπάρχει έλλειψη γνώσης, υπάρχει πληθώρα γνώσης και λύσεων για όλα τα τεχνικά ζητήματα, από την εκτίμηση των κινδύνων, την τεχνογνωσία για το σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων και έργων υποδομής, την ανάπτυξη υλικών, έξυπνων υλικών και τεχνολογιών για ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών, ακόμα και προηγμένες έξυπνες τεχνικές προστασίας που εφαρμόζονται παγκοσμίως σε κρίσιμα έργα ή περιοχές με μεγάλη σεισμική δραστηριότητα όπως σεισμική μόνωση κλπ. Είναι πρακτικά λυμένη σήμερα η μεταφορά τεχνογνωσίας, γίνεται μέσω του YouTube. Ζητήματα εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας είναι πρακτικώς λυμένα. Απ' την άλλη, η εφαρμογή αυτών θεωρείται με όρους οικονομικούς μια επένδυση, όπως ακούστηκε και πριν, που πρέπει να δικαιολογηθεί με κριτήρια κόστους-οφέλους. Ακόμα και το αν θα θεωρήσουμε έναν αντισεισμικό κανονισμό μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, που βασίζεται σε τέτοια κριτήρια. Δηλαδή, αν το κόστος των καταστροφών που είχαμε δικαιολογεί μια αύξηση του μέσου επίπεδου ασφάλειας και του κόστους κατασκευής. Και σε αυτή τη ζυγαριά μπαίνει δυστυχώς και η ανθρώπινη ζωή, η οποία, ενώ όλοι λέμε ότι είναι ανεκτίμητη, στα κατάστοιχα των ασφαλιστικών εταιριών έχει τιμή και μάλιστα δεν μετράει το ίδιο στις φτωχές ή στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Άρα είναι αυτή η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής με όρους εμπορεύματος στον καπιταλισμό που δικαιολογεί το κέρδος έναντι της ασφάλειας και όχι η έλλειψη παιδείας και ενσυναίσθησης. Την ίδια ώρα οι κοινωνικοί πόροι για την κατασκευή ασφαλών κατοικιών για όλους υπάρχουν, αλλά οι αστικές κυβερνήσεις έχουν άλλες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, με κάποια πρώτα οικονομικά στοιχεία που έχουν βγει από το κόστος των ζημιών στην Τουρκία, και μιλάμε για μια περιοχή στην οποία ζει το 20% σχεδόν του πληθυσμού της χώρας, που καταστράφηκε τελείως. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσό συγκρίσιμο με τις πρόσφατες στρατιωτικές δαπάνες της χώρας.
ή το κόστος των εξοπλισμών που έχουν ήδη αναλωθεί στον ένα χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία από τη Ρωσία και τις χώρες του ΝΑΤΟ. Δεν αναφέρουμε τις καταστροφές, μόνο στο κόστος των όπλων που έχουν αναλωθεί εκεί. Η Ελλάδα διαθέτει εδώ και χρόνια έναν από τους πληρώστερους τεχνικά κανονισμούς ενισχύσεων και επεμβάσεων σε κτίρια, που επιτρέπει και την εκτίμηση της αντισεισμικότητας ή της αντοχής ενός κτιρίου και την αντισεισμική αναβάθμισή τους, με ένα κόστος που με βάση κάποια στοιχεία κυμαίνεται σχετικά χαμηλά, από ένα 5-15% της αξίας μιας κατασκευής. Στην πράξη όμως αυτή η διαδικασία δεν έχει εφαρμοστεί, έχει εφαρμοστεί ελάχιστα, και το κύριο εμπόδιο, όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι αυτή η αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής, για παράδειγμα, και αγοράς. Αν πάρουμε, για παράδειγμα, την ιδιωτική κατοικία, ο κατακαιρματισμός της ιδιοκτησίας σε μια παλιά πολυκατοικία, σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία των ιδιοκτητών, καθιστά πολύ δύσκολη μια τέτοια επέμβαση. Να συμφωνήσουν όλοι μαζί, δηλαδή, να πληρώσουν το κόστος, να βρουν κάπου να μείνουν για τους μήνες που θα διαρκέσουν οι εργασίες και να επανέλθουν. Πρακτικά είναι αδύνατο. Ούτε μπορεί να υπάρξει και μηχανισμός επιβολής μιας τέτοιας επέμβασης, εφόσον αντιμετωπίζεται σαν ζήτημα ατομικής ευθύνης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, παρά μόνο έμεσα μέσω επιβολής κάποιων κινήτρων ή αντικινήτρων, όπως με τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης που αναφέρθηκαν. Ακόμα όμως και αν δεν υπήρχε αυτός ο κατακαιρματισμός στην ιδιοκτησία, η αντισεισμική θωράκιση σε αντίθεση με την ενεργειακή αναβάθμιση από την κτηματοδοτική αγορά θεωρείται ένα κόστος μη επιλέξιμο, γιατί δεν αυξάνει την αξία ενός παλιού σπιτιού με τον ίδιο τρόπο. Αν δηλαδή έχει παχύτερες κολόνες, δεν κοστίζει, δεν αξίζει το σπίτι παραπάνω. Αλλά και στην περίπτωση των δημοσίων κτηρίων που δεν υφίσταται ιδιοκτησιακό ζήτημα και τίποτα δεν θα εμπόδιζε το ελληνικό κράτος να υλοποιήσει την αντισεισμική αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, είναι φανερό ότι η ασφάλεια των εργαζόμενων και του λαού αντιμετωπίζεται ως μη επιλέξιμο κόστος, γιατί προτάσσονται άλλες προτεραιότητες που φέρνουν άμεσα κέρδος και εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν, και στο ζήτημα της σύγχρονης ασφαλούς κατοικίας εμφανίζεται κραυγαλαία η γνωστή αντίφαση της ανάπτυξης της επιστήμης και των τεχνικών μέσων από τη μία και των εμποδίων που θέτει η καπιταλιστική ιδιοκτησία και αγορά από την άλλη. Το παράδειγμα της καταστροφής στην Τουρκία και Συρία, που δεν ήταν αναπόφευκτη, παρά τις επιμέρους πλευρές και ιδιαιτερότητες, αποδεικνύει τις τεράστιες αντιφάσεις και τα διέξοδα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, γιατί όσο η κοινωνική παραγωγή λειτουργεί με σκοπό το κέρδος, η κατοικία θα παραμένει πανάκριβο εμπόρευμα, ενώ η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων και του λαού θα μπαίνουν σε αυτό το ζύγι του κόστους και οφέλους και των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχει κάθε στιγμή το κεφάλαιο και το αστικό κράτος. Και αυτή η εγγενής αναρχία που έχει η καπιταλιστική παραγωγή και εκφράζεται και στην οικιστική ανάπτυξη, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την εξάλληψη των αντιθέσεων και τη γενικευμένη ευημερία του λαού σε πόλεις ανθρώπινες, σύγχρονες, ασφαλείς, όπου οι συνθήκες εργασίας και κοινωνικής ζωής σε όλες τις εκφάνσεις, μεταφορές, παιδεία, υγεία, αθλητισμός, αναψυχή, θα βρίσκονται σε μια αρμονία με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Έχουμε όλους τους πόρους και τα μέσα για να τα πραγματοποιήσουμε όλα αυτά σήμερα, γιατί η εργασία μας τα παρέχει σε πλεόνασμα. Χρειάζεται όμως να πάρουμε και την ιδιοκτησία αυτών των μέσων.